Καλησπέρα, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε. Το απόψινό μας vlog είναι από εκείνη τη μεγάλη στίβη με τα email που περιμένω υπομονετικά για ένα χρόνο σχεδόν για να γίνουν vlog. Και η φίλη είχε βάλει αρχικά τίτλο «Σχέση με παντρεμένο άνδρα». Εγώ της τον τροποποίησα λίγο τον τίτλο και έγραψα άλλη μια σχέση με έναν παντρεμένο άνδρα, γιατί φαίνεται πως οι σχέσεις με παντρεμένους άνδρες έχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. Αγαπητή Θέκλα, μιλάω στον Ενικό μια και το προτιμάς. Σε ευχαριστώ. Έπεσα πάνω στα vlog σου ψάχνοντας άρθρα σχετικά με το δικό μου πρόβλημα. Από πού να ξεκινήσω? Είμαι 40 ετών, έχω δύο παιδιά, τα οποία είναι άνω των 18 ετών. Παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, ανήλικη, με έναν άνδρα με 10 χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Ποτέ δεν ένιωθα καλά και ευτυχισμένη με αυτή την επιλογή. Ωστόσο χώρισα μετά τα 25 μου και αφού είχα κάνει σχέση με κάποιον άλλον, με τον οποίο η σχέση κράτησε πολύ λίγο μετά το χωρισμό μου. A story as old as time, μια ιστορία τόσο παλιά όσο ο χρόνος, ότι μια ερωτική σχέση παράλληλη που γίνεται σαν όχημα για να χωρίσει μια γυναίκα ή ένας άνδρας από το γάμο της ή από το γάμο του, τελειώνει πολύ νωρίς μετά που έχει επιτελέσει το σκοπό να χωρίσει δηλαδή το αρχικό ζευγάρι. Ποτέ δεν ένιωθα καλά και ευτυχισμένη στο γάμο μου. Έκανα αυτή τη σχέση. Η σχέση κράτησε πολύ λίγο μετά το χωρισμό μου. Ασχολήθηκα μαζί του για κάποιους μήνες και μετά, αφού έκανα μια άλλη σχέση, σταμάτησα να ασχολούν. Εδώ βλέπουμε το μοτίβο ότι για να σταματήσεις να ασχολείσαι με κάποιον, πρέπει να ασχοληθείς με κάποιον άλλο. Η επόμενη σχέση μου κράτησε 7 χρόνια. Χωρίσαμε με δική μου απόφαση, γιατί δεν ήθελα να παντρευτώ ξανά. Εκείνος ήθελε γάμο και παιδιά. Απλώς τα παραπάνω για να έχεις μια εικόνα για εμένα όσον αφορά στην προσωπική μου ζωή. Να προσθέσω ότι μετά που χώρισα με τον άντρα μου, συνέχισα το σχολείο, πέρασα σε μια σχολή πανεπιστημιακή και αποφύτησα. Μπράβο, 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 γιατί πήγαινες κιόλας στο νυχτερινό και πήγαινες στο εσπερινό σχολείο και δούλευες και μεγαλώνεις και τα παιδιά σου. Μπράβο. Το αναφέρω γιατί ίσως σε βοηθήσει να σχηματίσεις μια εικόνα για μένα. Άρα παντρεύεσαι πολύ μικρή, χωρίζεις λίγο μετά τα 25, όταν χωρίζεις έχεις μια παράλληλη σχέση, η οποία δεν κρατάει και πολύ μετά που χωρίζεις. Μετά κάνεις μια σχέση που κρατάει 7 χρόνια, αλλά χωρίζεις εσύ γιατί δεν θέλεις να παντρευτείς εκείνον τον άνθρωπο και να κάνεις παιδιά μαζί του. Το οποίο είναι απολύτως θεμητό για μια γυναίκα η οποία έχει ήδη παιδιά να μην θέλει να κάνει άλλα παιδιά. Και για μια γυναίκα που δεν έχει παιδιά είναι απολύτως θεμητό να μην θέλει να κάνει παιδιά. Κάνουμε παιδιά μόνο όταν θέλουμε και οι δύο, όχι όταν θέλει ο ένας. Αμέσως μετά ξεκίνησα μια σχέση με έναν άνδρα παντρεμένο. Τον ήξερα από τη δουλειά μου, έδειχνε πάντα ενδιαφέρον για μένα και κάποια στιγμή ξεκίνησε η σχέση. Ας αρχίσουμε να πίνουμε τον καφέ μας, το ίσκι σας, που λέει ο καθένας. Αυτά τα 6 χρόνια υποστήριζε τη σχέση αυτή με έναν τρόπο που με έκανε να δεθώ πολύ μαζί του. Πολύ τρυφερός, εκφραστικός, συναισθηματικά. Ταιριάξαμε πολύ στο χιούμορ, στον τρόπο σκέψης. Βγαίναμε μόλις κατάφερε να βρει χρόνο κτλ. Και το ερωτικό αρκετά καλό. Έλεγε ότι του είχα αλλάξει τη ζωή. Ότι του άρεσε που μου άρεσε πολύ, παρόλο που ήταν αρκετά μεγαλύτερος από μένα και σε κάποια φάση είχε παραπανήσια κιλά. Και ένιωθε άσχημα με το σώμα του. Αλλά χαιρόταν που εγώ δεν έδειχνα να ασχολούμαι, να ενοχλούμε και μου άρεσε όπως ήταν. Πήρε τις επιβεβαιώσεις του άνθρωπος. Έλεγε ότι τον είχα αναστήσει εντός εισαγωγικών ερωτικά. Βεβαίως δεν τον έχεις αναστήσει. Τώρα ένας άντρας σε αυτή την ηλικία, τόσα χρόνια μεγαλύτερός σου, τον ανάστησες. Επίσης έλεγε ότι ήμουν κι εγώ σαν γυναίκα του, γι' αυτόν, και ότι θα χωρίζαμε μόνο αν εγώ αποφάσιζα κάποια στιγμή να δημιουργήσω μια άλλη φυσιολογική σχέση. Άρα αυτό συνειδητοποιούσε ότι ήταν φυσιολογική σχέση σας. Πράγμα που δεν το ήθελε όμως, να κάνω εγώ άλλη σχέση, και όταν γνώριζα κάποιος σε κάποια παρέα, ζήλευε και ρωτούσε ένα σωρό λεπτομέρειες. Ήθελε αποκλειστικότητα από εμένα από την αρχή, βέβαια. Και εσύ σαν γυναίκα του άνθρωπου είναι διγάμος. Και ακούω και περιπτώσεις που έχουν τη γυναίκα τους, την επίσημη φιλενάδα τους, που είναι σαν δεύτερη γυναίκα τους, και τις άλλες κοπέλες με τις οποίες απατούν και τη γυναίκα τους και τη φιλενάδα τους. Ήθελε αποκλειστικότητα από μένα από την αρχή και εγώ δεν το αρνήθηκα, μια και τον αγαπούσα και ήμουν ερωτευμένη και πάντα μου άρεσε πολύ σε όλα του. Ιδιαίτερα ευφυής, αυτοδημιούργητος, κύριος στη συμπεριφορά, τρυφερός στη σχέση κτλ. Και λεπούρη.
Γενικά εγώ ένιωθα για πρώτη φορά στη ζωή μου ότι ήμουν με έναν πραγματικό άνδρα. Να σημειωθεί ότι με στήριζε οικονομικά από την αρχή της σχέσης, μια και ήταν πολύ καλά οικονομικά. Επίσης να προσθέσω ότι είχε κάνει άλλες δύο σχέσεις ως παντρεμένος και είχε και αρκετές εμπειρίες με επαγγελματίες κοπέλες στην παρέθεση συνοδούς. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι είχε άλλες δύο σχέσεις πριν από εσένα, ενώ ήταν παντρεμένος, σε κάνει να νιώθεις πως εσύ δεν ήσουν η αιτία για να απαντήσει τη γυναίκα του. Αλλά δεν σε προβλημάτισε καθόλου ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε χρήση των υπηρεσιών των εργατριών του σεξ? Τι είδους ηθική έχει ένας άνδρας ο οποίος κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών? Πώς μπορείς να θαυμάζεις έναν άνδρα ο οποίος πληρώνει για να κάνει σεξ και εκμεταλλεύεται τις εργάτριες του σεξ? Πώς μπορείς? Για μένα είναι turn off, τεράστιο turn off. Turn off σημαίνει κάτι που με αποθεί πάρα πολύ να ακούσω ότι ένας άνδρας πληρώνει για να κάνει σεξ. Σοβαρά. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, εγώ είμαι εναντίον της βιομηχανίας του σεξ. Είμαι εναντίον του να χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να σταματήσω τους άνδρες στον πλανήτη ή τις γυναίκες, αν έχει και γυναίκες που πληρώνουν τέτοιες υπηρεσίες. Όμως, για μένα προσωπικά, να έρθει ο άλλος να μου πει: ξέρεις, έχω πληρώσει για να κάνω σεξ. Αυτό θα μου έδειχνε κάποιον ο οποίος σαφώς κάνει σεξ χωρίς συναισθήματα, μπορεί να κάνει σεξ χωρίς συναισθήματα, και ο οποίος δεν σέβεται, δεν σέβεται τις γυναίκες εκείνες οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά. Μόνο και μόνο που κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας, μόνο και μόνο που πληρώνει για να αποκτήσει σεξ, αυτό τον κάνει να στηρίζει τη βιομηχανία του σεξ, η οποία βιομηχανία του σεξ είναι μισογυνιστική, είναι μισάνθρωπη, κακοποιητική και οτιδήποτε άλλο. Ήξερα από την αρχή ότι αγαπούσε και χτιμούσε τη γυναίκα του και δεν θα χώριζε ποτέ. Πολύ εκτίμηση της είχε της γυναίκας του, πάρα πολύ, και πολύ αγάπη επίσης. Μου είχε πει πως δεν ήθελε ποτέ να ρισκάρει τη σχέση του με τα τρία του παιδιά και ότι σύζυγος και παιδιά αποτελούσαν την οικογένεια του, αλλά η προσωπική του ζωή ήταν μαζί μου. Ναι, έχει πολλούς που κάνουν αυτό το διαχωρισμό. Από εδώ η οικογένειά μου και από εδώ η προσωπική μου ζωή. Το είχα αποδεχτεί, γιατί είχα καταλάβει ότι μακριά από την οικογένεια του δεν θα ήταν ποτέ καλά. Απλώς πίστευα ότι εξίσου σημαντική γι' αυτό ήταν και η δική μας σχέση. Όταν ήταν εφικτό και όταν είχε την επιλογή, εκείνος προτιμούσε να κάνει κάτι μαζί μου από το να κάνει κάτι με τη γυναίκα του. Όταν ήταν εφικτό και όταν είχε την επιλογή, προτιμούσε να κάνει κάτι μαζί σου παρά να κάνει κάτι με τη γυναίκα του. Έκανε τα πάντα όσα έκανε με τη γυναίκα του και αν περίσσευε και λίγο χρόνο, έκανε και κάτι μαζί σου. Ωστόσο, πολλές φορές επιχείρησα να σταματήσω τη σχέση μας γιατί ζήλευα πολύ και δεν μπορούσα να δεχτώ ότι έχει και διαπροσωπική σχέση και ερωτική με τη γυναίκα του. Και γενικά το ότι είχε τη ζωή του με έκανε να υποφέρω. Και είναι φυσιολογικό να σε κάνει να υποφέρεις, γιατί όταν είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, το θες ολότελα δικό σου. Ο έρωτας είναι μονογαμικός. Όταν είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, το θες δικό σου. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτός όταν πήγαινε με τις εργάτριες του σεξ δεν ήταν ερωτευμένος και δεν τη σεβόταν εκείνες τις γυναίκες. Όταν σέβεσαι τον εαυτό σου και όταν σέβεσαι τον σύντροφο σου ή τη σύντροφο σου, θες να έχετε μονογαμικότητα με βάση τις αρχές και αξίες που έχουμε και με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει, αυτός ο πατροπαράδοτος άντρας, αυτός ο οικογενειάρχης, αυτός ο άνδρας που ήταν ο πιο ανδρικός που είχες γνωρίσει ποτέ. Είναι μαζί σου που είμαι θυμωμένη, μαζί του. Και με όλη του τη φάρα, γιατί είναι πολύ τέτοιοι. Όποτε του ζητούσα να χωρίσουμε, κατάφερνε να επιστρέφω, δείχνοντας μου πόσο τον στενοχωρεί αυτό και πόσο ήθελε να είμαστε μαζί. Μέχρι που έμαθε για τη σχέση η γυναίκα του, θέλω να πω ότι αυτό το γεγονός με στενοχώρησε πολύ, γιατί πληγώθηκε μια γυναίκα χωρίς να φταίει και γιατί στη ζωή του ήρθαν τα πάνω κάτω. Αυτός της είπε ότι είχε ανάγκες που δεν καλυπτόντουσαν και ότι η σχέση μας υφίστανται ένα χρόνο μόνο. Μου τα είπε αυτά σε μια σύντομη επικοινωνία που είχαμε μετά το γεγονός. Τον ρώτησα, αν με πάρει τηλέφωνο η γυναίκα σου, τι μπορώ να πω να βοηθήσω?
και μου είπε, πες της ότι δεν θέλεις να μιλήσετε και κοιτάξτε να φτιάξετε τη σχέση σας με τον άντρα σου. Μετά εξαφανίστηκε. Μην τον είδατε. Άρχισα να καταλαβαίνω την τροπή που είχε πάρει η σχέση τους. Ένιωσα ότι μηχανικά κατέβασε το διακόπτη στο off και εστίασε στο να φτιάξει τη σχέση του με τη γυναίκα του και το γάμο του. Ναι, ναι. Παντρεμένος άντρας, ο οποίος σου λέει ότι κάνει και σεξ με τη γυναίκα του και έχει κανονική σχέση με τη γυναίκα του, δεν υπάρχει περίπτωση να επιλέξει τη σχέση μαζί σου παρά τη σχέση με τη γυναίκα του, όταν του δοθεί η ευκαιρία. Εδώ έχει που έχουν νεκρή σχέση με τη γυναίκα τους, που δεν κάνουν καν σεξ με τη γυναίκα τους, και άμα τους τεθεί το δίλημα ή τη φιλενάδα ή τη γυναίκα, θα διαλέξουν τη γυναίκα. Γιατί είναι το οικείο, αυτό που ξέρουν, είναι το σπίτι τους, είναι τα οικονομικά τους συμφέροντα, είναι τα παιδιά τους κλπ. Ένιωσα ότι δεν ήθελε να έχει πλέον καμία σχέση μαζί μου και το ότι δεν με πήρε ένα τηλέφωνο να μου πει έστω ότι λυπάται για αυτή την εξέλιξη με πλήγωσε πολύ. Μάλιστα. Όλες αυτές οι αγάπες που σου πουλούσε ήταν τέτοιες μπλε. Τα φύκια με ταξωτές κορδέλες. Ήταν πράγματα που σου τα έλεγε για να έχετε ωραία εμπειρία. Και συγγνώμη που θα σου το πω, το γεγονός ότι σε στήριζε οικονομικά, σε αυτόν έδινε και μία κυριότητα ότι εγώ δίνω λεφτά σε αυτή τη γυναίκα και τη βοηθώ οικονομικά, άρα έχω το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση, άρα αν σε κάποια περίπτωση διαλύσω τη σχέση, αυτή δεν θα μου κάνει και κακό και θα νιώθει και αιώνια ευγνώμων, γιατί ήμουν στη ζωή της, την αγάπησα και της έδινα και χρήματα και τη βοηθούσα και οικονομικά. Που προσωπικά θεωρώ ότι ούτε να μας βοηθάνε εγκόμενοι οικονομικά, ούτε να τους βοηθάμε οικονομικά. Η γνώμη μου πάντα. Η αλλαγή αυτή από μέρους του με έχει πονέσει πολύ. Όχι τόσο η απόφαση του να εστιάσει εκεί, όσο το ότι πάτησε την delete, δηλαδή το κουμπί διαγραφή, και εξαφάνισε κάθε ίχνος μου τόσο εύκολα. Σκοπεύω στις επόμενες μέρες να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία, διότι πάνε 2 μήνες και δεν μπορώ να πάψω να το σκέφτομαι. Πώς θα μπορέσεις να πάψεις να σκέφτεσαι έναν άνθρωπο με τον οποίο πέρασες τόσα χρόνια και τόσα πράγματα και δέθηκες τόσο πολύ και αφέθηκες να δεθείς? Με έχει πληγώσει και ότι τον έχασα και ότι κατάφερε εκείνος τόσο εύκολα να πετάξει ό,τι είχαμε, ενώ υποστήριζε τόσα χρόνια ότι ήμουν και εγώ και η σχέση πολύ σημαντική γι' αυτό. Βέβαια τώρα καταλαβαίνω ότι υπερέβαλε και ότι περισσότερο έκανε πράγματα μαζί μου και έλεγε όσα έλεγε για να νιώθω καλά και για να διατηρείται η σχέση. Ας προσέχαμε. Κάτι να προσθέσω το οποίο με έχει προβληματίσει πολύ κατά καιρούς, ενώ έχω αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στη ζωή μου, με τα παιδιά μου, με τις δουλειές μου, με τα οικονομικά μου, όλα τα αντιμετωπίζω με ψυχραιμία. Εκτός από τις σχέσεις, όπου χάνω την ψυχραιμία μου, γίνομαι υπερευαίσθητη και αδύναμη. Και πέφτω στα πατώματα τόσο για κάτι σοβαρό, όσο και για κάτι ασήμαντο. Μου κάνει δηλαδή φοβερή εντύπωση και ντρέπομαι που το λέω ότι μπορεί να πέσω στα πατώματα για τα προσωπικά μου, ενώ με ένα πρόβλημα που αφορά τα παιδιά μου θα είμαι πιο ψύχρεμη. Και πάλι ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, φίλοι, που έστειλες την επιστολή. Η αλήθεια είναι ότι βλέπετε απόψε, Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020, αυτό το vlog. Δεν της έδωσα χρόνο της φίλης για να στείλει update. Δηλαδή, σήμερα το πρωί, όταν πήρα το email της που ήταν από πέρσι για να το κάνω vlog, της έγραψα απόψε θα είναι το vlog. Οπότε μπορεί να μην έχει δει καν το email να μου στείλει κάποιο update. Αν μου στείλει κάποιο update, μπορεί να το βάλω σε κάποιο σχόλιο. Όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας έδωσες μια ωραιότατη πάσα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ένας άνδρας παντρεμένος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει σχέση με μια γυναίκα ελεύθερη, μπορεί αυτή η γυναίκα να ήταν προηγουμένως παντρεμένη και να χώρισε ή να μην έχει παντρευτεί ποτέ, ο οποίος λέει έχω από τη μια την οικογένεια μου και από την άλλη έχω την προσωπική μου ζωή, με τη γυναίκα μου έχω μια κανονική σχέση, δεν πρόκειται να χωρίσω, δεν πρόκειται να διαταράξω την οικογένειά μου, αλλά και σένα σε αγαπώ και είσαι σαν τη γυναίκα μου, δεν σε αγαπά, δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου, δεν σε βλέπει ως γυναίκα του, σε χρησιμοποιεί για να περάσει καλά και ακόμη και αν σου δίνει χρήματα για να σε βοηθήσει, το κάνει για να ασφαλίσει τις ερωτικές του παροχές. Το έχω πει πολλές φορές ότι μια γυναίκα η οποία είναι ερωτευμένη με έναν άντρα θα έχει πολύ καλύτερη ερωτική επίδοση και απόδοση παρά μια γυναίκα η οποία πληρώνεται για να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι σκληρό αυτό που λέω, το ξέρω. Πολλές γυναίκες λένε εγώ δεν θέλω να παντρευτώ ξανά ή να παντρευτώ γενικώς, δεν θέλω να κάνω παιδιά ξανά ή να κάνω παιδιά γενικώς, οπότε θα βολευτώ και εγώ σε αυτή τη συνθήκη του να έχω αυτή τη σχέση με έναν παντρεμένο,
ο οποίος παντρεμένος θα έχει λίγες ώρες που θα βρίσκεται μαζί μου και έτσι και εγώ θα έχω το ελεύθερο να ασχολούμαι με τα παιδιά μου, να ασχολούμαι με τα σκυλιά μου, να ασχολούμαι με τις δουλειές μου και να έχω και στο πλάι την ερωτική μου σχέση. Σε κάποιες περιπτώσεις δουλεύει αυτό, αν δεν είσαι ερωτευμένος. Όταν είσαι ερωτευμένος, δεν μπορείς να αντέξεις, να μοιράζεσαι τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι ερωτευμένος με οποιοδήποτε άλλο, ερωτικά. Έμπορες. Ακόμη και στην περίπτωση που ισχυρίζεται ο παντρεμένος ότι η σχέση του είναι νεκρή, και μπορεί να είναι, έχει και σχέσεις που είναι νεκρές, έχει ζευγάρια που δεν κάνουν σεξ μεταξύ τους, από τη στιγμή που αυτός ο παντρεμένος ή αυτή η παντρεμένη πάει στο σπίτι και περνάει τόσες ώρες μαζί με τον άνδρα του, με τον άνδρα της, με τη γυναίκα του, με τη γυναίκα της και έχουν αυτή την οικογενειακή ζωή, σαφώς συναισθηματικά ανήκει σε εκείνο το κομμάτι. Εκεί είναι το σπίτι του. Εκεί που πας το βράδυ και κοιμάσαι, εκεί είναι το σπίτι σου. Δεν είναι εκεί που πας και παίζεις το σπίτι σου. Δεν είναι εκεί που σαχλαμαρίζεις το σπίτι σου. Το σπίτι σου είναι εκεί που πας και κοιμάσαι. Άρα μια ερωτευμένη γυναίκα και ένας ερωτευμένος άνδρας θέλει το υποκείμενο του ερωτά του ή το υποκείμενο του ερωτά της, το πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένος ή είναι ερωτευμένη, να ζει μαζί του, να ζει στη ζωή του ουσιαστικά, να είναι πρώτη ερωτική σχέση, μοναδική ερωτική σχέση. Δυστυχώς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα το φαινόμενο της συζυγικής απιστίας καλά κρατεί. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, κυρίως εγωιστικοί λόγοι και πουριτανικοί λόγοι και συμφεροντολογικοί λόγοι. Οι περισσότεροι που μένουν στους γάμους τους και παράλληλα δημιουργούν έρωτες, εντός αγωγικών έρωτες, με άλλες γυναίκες, με άλλους άνδρες, είναι άνθρωποι συμφεροντολόγοι, οι οποίοι έχουν καθίσει κάτω, έχουν μετρήσει τα κουκιά τους, είδαν ότι δεν τους βολεύει, δεν τους συμφέρει οικονομικά και πρακτικά να χωρίσουν και σου λέει, γιατί να μην έχω και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο. Και εφόσον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μοναξιά, βιώνουν ερωτική ερημιά, υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες είναι χωρισμένες, οι οποίες δεν έχουν παντρευτεί, οι οποίες είναι μόνες πολύ καιρό, σου λέει γιατί να μην φλερτάρω αυτή την κοπέλα που έχω γνωρίσει στη δουλειά μου, που έχω γνωρίσει μέσα από τον περίγυρο μου, η οποία είναι ωραία και μόνη και να περάσω ωραία μαζί της και να θα της πω και 5-6 ψεματάκια, θα της φτιάξω εκεί πέρα ένα μπαλόνι να νιώθει ότι είναι κάτι ξεχωριστό για μένα και άμα με ερωτευτεί θα μου δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Θα κάνει πάρα πολύ καλό performance, θα κάνει πολύ καλή απόδοση. Και το έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι μόνο το να κάνει σεξ, αλλά είναι και το σεξ με συναίσθημα το οποίο είναι πολύ πιο ικανοποιητικό για αυτόν που το έχει. Ο παντρεμένος, η παντρεμένη ξέρει ότι δεν θα χωρίσει. Στο λέει ότι δεν θα χωρίσει. Το ξέρει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σου φτιάξει και σένα ένα σύννεφο μέσα στο οποίο να μπεις για να μπορέσεις να αποδώσεις. Δεν θεωρώ ότι φταίει το τρίτο πρόσωπο σε μία τέτοια σχέση. Θεωρώ ότι το φταίξιμο είναι απόλυτα στον παντρεμένο ή στην παντρεμένη που κάνει παράλληλη σχέση. Εάν ένας παντρεμένος δεν θέλει να πατήσει τη γυναίκα του, δεν θα πατήσει τη γυναίκα του. Εάν μία παντρεμένη δεν θέλει να πατήσει τον άντρα της, δεν θα πατήσει τον άντρα της. Εντάξει. Είναι ο παντρεμένος ή οι παντρεμένοι που αποφασίζουν να κάνουν παράλληλη σχέση ή εξωσυζύγη σχέση. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Όσες γυναίκες βλέπουν αυτό το βίντεο ή και όσοι άνδρες βλέπουν αυτό το βίντεο, γιατί έχουμε και αντίστοιχες συνθήκες όπου ένας ελεύθερος άνδρας ή ένας χωρισμένος άνδρας έχει σχέση με μια γυναίκα παντρεμένη, η οποία μπορεί να του παραμυθιάζει του στυλ με τον άντρα μου δεν κοιμάμαι και με τον άντρα μου είμαστε σε διάσταση και είμαστε στο ίδιο σπίτι μόνο για τα παιδιά ή δεν είμαστε καν στο ίδιο σπίτι και να τον έχει εκεί πέρα για να της δίνει έρωτα, να της δίνει αγάπη, να την επιβεβαιώνει ως γυναίκα αλλά να μην χωρίζει και από τον άντρα της για τους δικούς της λόγους. Και όταν έρθει ο φίλος της να της πει διάλεξε ή θα χωρίσεις τον άντρα σου ή θα χωρίσουμε εμείς, να πει δεν μπορώ να χωρίσω τον άντρα μου. Γιατί πολλές φορές το τρίτο πρόσωπο είναι και λίγο αφελές. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, αν είστε το τρίτο πρόσωπο, να κάνετε ερωτήσεις. Θα χωρίσεις ναι ή όχι, πότε θα χωρίσεις. Πώς είναι η κατάσταση. Κάνεις σεξ ή δεν κάνεις σεξ με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα σου. Το καλύτερο θα ήταν να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο να πρέπει να ρωτάμε τέτοιες ερωτήσεις σε έναν άνθρωπο. Αλλά πέστε ότι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη.
ότι καλός ή κακός φτάσαμε να είμαστε σε μια σχέση με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη. Εάν θέλουμε να γλιτώσουμε χρόνο και κόπο, παίρνουμε το θάρρος και κάνουμε ξεκάθαρες ερωτήσεις. Και επίσης, αν το μάθει η γυναίκα σου τι θα κάνεις, αν το μάθει ο άντρας σου τι θα κάνεις. Δεν λέω ότι όλοι κάνουν απαραίτητος αυτό που έκανε αυτός ο τύπος, ότι άμα το μάθει η γυναίκα τους δεν χωρίζουν. Έχει που άμα το μάθει η γυναίκα τους χωρίζουν, αλλά όπως και έγινε και με αυτήν τη φίλη που λέει ότι έκανε μια παράλληλη σχέση για να χωρίσει από τον πρώτο της γάμου, λίγο καιρό που μετά που τέλειωσε ο γάμος της τέλειωσε και η παράλληλη σχέση. Γενικώς δεν είναι καλή ιδέα να ξεκινάμε σχέσεις ζωής με ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε σχέσεις ζωής. Δεν είναι από συντηρητισμό που το λέω, δεν είναι από πουριτανισμό που το λέω από αυτοαγάπη, το λέω με κίνητρο να αγαπήσουμε και να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από κακοτοπιές. Άλλη μια σχέση με έναν παντρεμένο άντρα, άλλη μια σχέση που είχε μια πολύ προβλεπόμενη ή προβλεπτή κατάληξη. Και όσον αφορά τη φίλη που λέει ότι είναι πολύ δυνατή στα οικογενειακά προβλήματα, στα οικονομικά προβλήματα, στα επαγγελματικά προβλήματα, αλλά δύναμη και ευάλωτη στα ερωτικά, είμαι σίγουρη ότι ένα χρόνο μετά που κάνει ψυχοθεραπεία ήδη θα έχει συνειδητοποιήσει αυτό που είπαμε και στο πρωινό το vlog, ότι όλοι μας κάνουμε λάθη στις ερωτικές σχέσεις και ότι στις ερωτικές μας σχέσεις βγαίνουν οι ευαλωτότητες μας και οι αδυναμίες μας. Και δεν είναι κάτι για το οποίο να ντρεπόμαστε, είναι κάτι για το οποίο χρειάζεται να ανασηκώσουμε τα μανίκια μας και να δουλέψουμε για να το ξεπεράσουμε. Φιλιά!